Νέος κύκλος αντιδράσεων γύρω από τη λαϊκή αγορά της Τρίτης στην Αλικαρνασσό. Την Τρίτη εμείς αποφασίσαμε τα σωματεία όλα να πάμε κανονικά στην εργασία μας. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι κλείνουμε τις λαϊκές αυθαίρετα έτσι και πετάει χωρίς μεροκάματο 200 εμπόρους και παραγωγούς. Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει κανονικά η λαϊκή μέχρι τώρα εκεί που ισχύει και η Δημοκρατίας και στην Καρίας. Εμείς θα πάμε κανονικά στη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να σε κόψουν το μεροκάματό μας. Η εισήγηση που φέρνετε σήμερα εδώ για να ψηφίσουμε εμείς είναι: παίρνουμε τη λαϊκή από αυτούς τους ανθρώπους και την πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί, το συμπαθούμε λιγότερο. 14 χρόνια την είχαν οι μεν, 3 χρόνια οι άλλοι με υπόσχεση 18 μήνου. Και οι μεν έχουν δίκιο και οι δε έχουν δίκιο. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε να τσακώνονται. Εμείς πρέπει να δώσουμε τη λύση. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να δώσει τη λύση. Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας της για 15 μέρες, απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία μετά από σχετική πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου, έμποροι και παραγωγοί κατέθεσαν προσφυγή κατά της επιμαχής απόφασης και είναι αποφασισμένοι να στήσουν κανονικά τους πάγκους τους στην Οδό Δημοκρατίας στην Αλικαρνασσό. Η πρόταση περί αναστολής τελεί υπό την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την περιφέρεια. Αν δεν εγκριθεί, δεν αναστέλλεται. Χωρίς εμάς όμως έκαμε την πρόταση. Τα προϊόντα τα δικά μας είπε τι θα τα κάνουμε εμείς. Τα πετάξουμε. Αυτή τη στιγμή ένας ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυσε τις λαϊκές και έρθει ο κύριος Λαμπρινός να τις κλείσει τις λαϊκές. Τον ευχαριστούμε πολύ. Για να γίνει αναστολή δεν πρόκειται να γίνει. Απαγορεύεται ρητός από τον νόμο. Όσον αφορά, ζητάμε λίγο ακόμα διάστημα την κατανόηση από τους ανθρώπους. Μπορούν να ξεκινήσουν οποιασδήποτε διαδικασίες, να ξαναβρούν δρόμους, να ξαναδίνουν τίποτα, αλλά για ποιο λόγο να γίνει αναστολή, δεν καταλαβαίνω. Και έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε και δυναμικά πλέον. Δηλαδή, δεν γίνεται την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να βρει λύση να την πληρώνουμε εμείς συνέχεια. Το μήνυμα που στέλνουν προς τη Λότζια είναι ότι θα στήσουν κανονικά τους πάγκους τους για τις επόμενες 2 εβδομάδες, καθώς δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν τα μεροκάματά τους και να πετάξουν, όπως λένε, τα προϊόντα τους. Εμείς πάντως είμαστε αποφασισμένοι να μην χάσουμε ούτε ένα μεροκάματο. Να μην κλείσει ούτε ώρα η λαϊκή. Οι προτάσεις υπάρχουν. Το θέμα δεν υλοποιούνται. Κάποιος πρέπει να λάβει την πολιτική ευθύνη να πει ότι ξέρει κάτι μεταφέρεται εκεί πέρα. Όπως και τώρα στην Ροδότου. Για ποιο λόγο να μην πέσει εδώ 6 μήνες. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και μετά σπάει και στην Αρτεμισία σε άλλους 6 μήνες. Το θέμα είναι να μην ενοχλούμε, δεν είναι. Λύσεις υπάρχουν. Αν όμως είναι ο καθένας να παίρνει τηλέφωνο ή οτιδήποτε έχω 20 ψήφους ή έχω 30 ψήφους για απειλή ή ότι δεν αφήνει τους δρόμους, είναι άλλο θέμα. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο μεταφοράς λαϊκής αγοράς στην περιοχή του Φάρου. Αντιδράμε στο Φάρο. Στο οικόπεδο συμφωνήσαμε. Ο Φάρος, σας είπα, δεν κάνει για λαϊκή. Απαγορεύεται αυστηρά. Πρέπει να είμαστε εντός ιστού της πόλης. Καταρχήν πήγε στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, δεν πέρασε. Ο χώρος είναι ακατάλληλος. Είναι μικρός, είναι στη θάλασσα δίπλα. Δεν γίνεται να πάμε εκεί.